Μερικά 24 ώρα ακόμη, λοιπόν, μέχρι την τελική κατάληξη του θέματο τη ΣΑΤΑ. Είναι μαζί μου ο διευθυντή ειδήσεων του σταθμού μα, Γιώργο Σκάνη. Να δούμε, Γιώργο, τι είναι αυτό που μπορεί να γίνει, αν θε και τι πρέπει τελικά να γίνει. Ναι, νομίζω ότι έχει διαμορφωθεί ένα λίγο πιο αισιόδοξο κλίμα σήμερα μετά τι συναντήσει που είχε ο Υπουργό. Εκείνο που πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι ότι διανύουμε μια κρίσιμη γενικώ περίοδο τη οικονομία, Έρχεται τουριστική περίοδο. Έχουμε τις, τους διεθνεί κραδασμού που βλέπουμε καθημερινά και στο διεθνέ πεδίο. Άρα, αυτό που επιβάλλεται είναι να επικρατήσει η λογική και η σύνεση σε αυτή την προσπάθεια, τη μεγάλη προσπάθεια για την ΆΤΑ. Η πρόταση του Υπουργού νομίζω ότι μπορεί να ικανοποιεί όλε τι μπορεί να ικανοποιήσει όλε τι πλευρέ. Σε τελική ανάλυση, μετά από με, μακροχρονικό διάστημα, οι εργαζόμενοι θα έχουν να πάρουν κάποια αύξηση λόγω τη αναπροσαρμογή στο 66,7%. Ο διάλογος μπορεί να συνεχιστεί μέσα σε ένα πιο ψύχρεμο κλίμα μεταξύ όλων των πλευρών για μία τελική κατάληξη. Υπάρχει το περιθώριο που περιλαμβάνεται στο πλαίσιο της πρότασης του Υπουργού και αυτό που απομένει είναι να ανταποκριθούν όλε οι πλευρές θετικά. Γράφαμε χθε, μεταδώσαμε χθε ότι ήταν μία θετική έκπληξη των ΝΕΤΙΣ φαίνεται ότι αποτελεί μια βάση πάνω στην οποία μπορεί να στηριχτεί το όλο εγχείρημα ναι, αλήθει, για όλοι να καταλήξουμε ακριβώς ότι απάντηση, υπήρχε ναι. μια απόλυτη θέση ότι πρέπει να καταργηθεί η ΆΤΑ. Τώρα μπαίνουμε σε ένα πλαίσιο συμφωνία, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένα ζητήματα και ελπίζω να μην χαθούμε στις λέξεις μέχρι την Τρίτη, στις διατυπώσεις, γιατί αυτή η λογική του όλα ή τίποτα σε αυτόν τον τόπο μας έχει επηρεάσει και μας έχει οδηγήσει σε κακές επιλογές σε πολλούς τομείς. Και δεν πιστεύω ότι είναι εποχή να μπούμε σε περιπέτειες για ένα θέμα το οποίο βρίσκεται τόσο κοντά στην επίλυσή του. Ίσως έχουμε και παρασκηνιακές διαβουλεύσεις μέχρι Σαφόσα και την Τρίτη, έχουμε. που είναι το νέο ραντεβού με τον Και Υπουργό. νομίζω ότι αυτό το κλίμα που επικράτησε το πρωί μπορεί να ενισχυθεί και να οδηγήσει στην κατάληξη. Σε ευχαριστώ Γιώργο.